Άφωνη εξακολουθεί να παρακολουθεί η κοινή γνώμη της Μαγνησίας τις αποκαλύψεις γύρω από την δράση του κυκλώματος τζογαδόρων και διενέργειας παράνομου στοιχήματος που δρούσε στο Βόλο και όχι μόνο την τελευταία τουλάχιστον πενταετία και έχει αποκομίσει τεράστια κέρδη μέσα από την παράνομη δράση του. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 87 ατόμων, ενώ οι 36 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Με το προγνωτικό αλικό που συλλέξαμε, με προσπάθεια πολλών συναδέλφων από την υποδεύση ασφαλείας Βόλο, καταφέραμε και κάναμε ένα μεγάλο πλήγμα σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος το εξαρθρώθηκε και ήδη βρίσκεται λογοδοτή στη δικαιοσύνη. Ορισμένοι που δεν συνελήφθησαν ακόμα, συνεχίζονται, η προανάκριση συνεχίζεται, η έρευνα συνεχίζεται και πιστεύουμε ότι σε πολύ λίγο διάστημα θα έχουν συλλεφθεί και οι υπόλοιποι και θα τελειώσει μια και καλή όλο το κύκλο με αυτό. Ακόμη και οι ίδιοι οι αστυνομικοί έχουν μείνει άφωνοι από τη μεθοδολογία του κυκλώματος που είχε υποδειγματική οργάνωση, ιεραρχία και δεν δίσταζε να εκβιάσει, να χειροδικήσει, ακόμη και να προσπαθήσει να κλείσει σε ψυχιατρικό ίδρυμα θύμα του που απειλούσε να προβεί σε καταγγελίες. Νέα εγκληματική οργάνωση, ας πούμε, όταν έχει αρχηγό, υπαρχηγούς κλπ. Αυτοί στο μυαλό τους έχουν πολλά πράγματα. Και υπήρχε και αυτό το που είχε προανακριτικά, προέκυψε και εγώ το θέμα ότι σκεφτόταν και με αυτόν τον τρόπο. Πώς κάποιον, ας πούμε, θα τον βγάλουν ψυχικά άρρωστο ή κάποιον να τον απειλήσουν σωματικά κλπ. Στο θέμα έχουν εμπλακεί πλέον και άλλες υπηρεσίες, όπως το ΣΔΟΕ που διερευνά και τις φορολογικές διαστάσεις της υπόθεσης, καθώς εκτιμάται ότι προκύπτουν σοβαρά ποινικά αδικήματα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής ύψους πολλών εκατομμυρίων. Η επιτυχία της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας και της υποδιέθησης ασφαλείας Βόλου είναι πολύ σημαντική, με δεδομένες τις διαστάσεις της υπόθεσης και τις συνέπειες από τη δράση του κυκλώματος για πολλούς βολιώτες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να καταστραφούν από το πάθος τους για τον τζόγο. Είχε ο αρχηγός και η υπαρχηγή, όλη η ομάδα, ας πούμε, είχε τη δύναμη, ας πούμε, αυτά να τα ρυθμίζουν τα μηχανήματα όπως θέλαν, με πλακέτες και να τα ρυθμίζουν αυτοί. Δηλαδή ήταν αυτοί οι ελεγκτές των μηχανημάτων. Δεν αφήναν, ας πούμε, τα μηχανήματα να δουλεύουν αυτά όπως δουλεύουν. Απλώς ήταν πλήρη ελεγχόμενα και ό,τι θέλαν αυτοί δίναν. 100% χειραγωγημένα δηλαδή. Χειραγωγημένα μηχανήματα. Όλα χειραγωγημένα μηχανήματα. Πλήρως χειραγωγημένα. Όποιος έμπαινε εκεί δηλαδή ήταν χαμένος από χέρι αργά ή γρήγορα. Όποιος έμπαινε εκεί ήταν χαμένος.